Αυγούστου του 2012 έχει υποβάλει συγκεκριμένες προτροπές προς την ελληνική δημοκρατία και σε σχέση με το αντικείμενο του κυρίου Βρούτση που απεχώρησε διότι κόπτεται μόνον για τον κύριο Ταβουλάρη, κάνει ειδική προτροπή η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού να δοθεί προτεραιότητα στις παροχές στο κράτος πρόνοιας, στην κοινωνική πρόνοια και σε όλες εκείνες τις παραμέτρους που διασφαλίζουν την ευημερία των παιδιών και της παιδικής ηλικίας. Ο κύριος Βρούτσης όμως δεν έδωσε τέτοια προτεραιότητα, ή δεμή δεν θα είχαμε παιδιά που πεινούν και λιποθυμούν ή πεθαίνουν σε σπίτια χωρίς ρεύμα. Έδωσε προτεραιότητα σε αυτήν την ντροπολογία που του επιτρέπετε και εσείς να εισαγάγει, αν και είναι εκπρόθεσμη, και μας υποχρεώνετε τελικά να μιλήσουμε για άλλο θέμα από το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου. Τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων είναι τα χρήματα των ασφαλισμένων και στηρίζονται σε μία εγγύηση και σε μία συμφωνία, κοινωνική συμφωνία, ότι καταβάλει ο εργαζόμενος έναντι της αποκατάστασής του, της συνταξιοδοτικής, έναντι της περίθαλψης και της πρόνοιας διαρκούντος του βίου του. Έρχεται ο κύριος Βρούτσης σήμερα και μας λέει ότι πρέπει να βάλουμε στη ζυγαριά την βιωσιμότητα των ταμείων, τα δικαιώματα των ταμείων, με την βιωσιμότητα μίας επιχείρησης, όχι όλων των επιχειρήσεων, όχι όλων των ασφαλισμένων και των εργαζομένων, αλλά μίας. Μίας και μόνης, ίσως θα έλεγε ο κύριος Σαμαράς κατά την προσφυλή του έκφραση, της επιχείρησης του κυρίου Ταβουλάρη. Αναγράφετε ρητά, κύριε Υπουργέ, και μην κάνετε ότι δεν το καταλαβαίνετε. Αναστέλλονται κατά της επιχείρησης, καθώς και κατά τον κατανόμο υπευθύνων αυτής, πάσης φύσεως κατά τον ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη κείμενη διάταξη πράξης διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης για τις οφειλές τους στους ασφαλιστικούς φορείς. Πάσης φύσεως, ούτε καν από την λειτουργία της επιχείρησης. Λέει για την επιχείρηση και τους υπευθύνους της, πάσης φύσεως. Λέει ακόμη, αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2. Γενική αναστολή. Και λέει ακόμη, αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών. Η πραγματικότητα ποια είναι, κύριε Αθανασίου? Η πραγματικότητα είναι αυτή που δεν λέτε, ότι η επιχείρηση αυτή έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99, άρα δεν θα μπορέσει να ικανοποιήσει αυτές τις οφειλές έναντι των ταμείων και του ελληνικού δημοσίου. Η πραγματικότητα επίσης είναι ότι όλα αυτά τα ωραία που μας είπε ο κύριος Ρήγας, βουλευτής Κυκλάδων, δεν τα λέει καμία έκθεση και κανένα στοιχείο. Αντίθετα, η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους λέει ρητά ότι υπάρχει απώλεια εσόδων για αυτήν εδώ την ρύθμιση 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Απώλεια εσόδων. Το πρωί απαντήσατε στον κύριο Τσούκαλη και είπατε ότι 9,5 εκατομμύρια ευρώ όλα και όλα είναι τα κατασχεμένα προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας. Αυτό το καταπληκτικό έχετε επιτύχει. 9,5 εκατομμύρια. Αλλά χαρίζετε 7,5 πού? Στην επιχείρηση του κυρίου Ταβουλάρη. Αυτό είναι υπηρεσία προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος ή είναι πολύ κακή υπηρεσία προς όφελος των μονίμως ευνοουμένων σας? Ολόκληρο βιβλίο βγάλαμε για τις ντροπολογίες σας. Και δεν οροδείτε, φέρνετε άλλη ρύθμιση και τη φέρνει ο κύριος Βρούτσης. Θα με συγχωρήσετε πάρα πολύ. Όχι ως υπουργός κοινωνικής ασφάλισης, ως βουλευτής Κυκλάδων τη φέρνει. Και γι' αυτό την υποστηρίζει ο κύριος Ρήγας ως βουλευτής Κυκλάδων. Το πραγματικό ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους το εξέφρασε ο βουλευτής Κυκλάδων, ο Νίκος ο Συρμαλένιος, που τους επισκέφθηκε και δεν παίζει με τον πόνο τους και ενημερώθηκε για όλα αυτά τα οποία από χθες σας καταγγείλαμε.
σήγησε το ΠΑΣΟΚ και πέταξε την μπάλα στον κύριο Ρήγα ως αρμόδιο, όχι καθήλυν, κατά τόπον προφανώς. Εχθές ο κύριος Αλτούρος απέφυγε να πει οτιδήποτε, ο κύριος Κουκουλόπουλος απέφυγε να πει οτιδήποτε και έρχεται σήμερα, ο κύριος Τριαντάφυλλος σήμερα εισηγητής δεν είπε τίποτε και έρχεται σήμερα ο κύριος Ρήγας και λέει ότι ξέρει ότι έχει γίνει και κάποια συνεννόηση με την Τράπεζα Πειραιός. Θέλετε να μας πείτε και γι' αυτό γιατί δεν λέει κάτι η τροπολογία σας? Μήπως ξέρει ο κύριος Βρούτσης, που είχε φέρει άλλη τροπολογία για τη μεταβίβαση καταστημάτων των κυπριακών τραπεζών, απαλλάσσοντας τη συγκεκριμένη τράπεζα από φόρους για τη μεταβίβαση? Μήπως ξέρει να μας πει, κύριε Αθανασίου, ποια είναι η ρύθμιση και η συνεννόηση με την Τράπεζα Πειραιός που δεν περιέχεται σε αυτήν την τροπολογία και σε κανένα έγγραφο, αλλά την οποία κάποιοι διακινούν ως δήθεν εγγυητές? Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν εμπιστεύομαι κανέναν κύριο Ρήγα όταν εγγυάται το δημόσιο συμφέρον. Θα μου επιτρέψετε επίσης να θυμίσω για εκείνους που κλαθμυρίζουν σήμερα ότι πρέπει να γίνει η συζήτηση για το που οδηγήθηκε η ναυπηγό επισκευαστική και ναυπηγό κατασκευαστική ναυπηγική δραστηριότητα στη χώρα μας. Θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω ότι, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής, κατατέθηκε 25 Νοεμβρίου του 2013 και περιεχόταν στα αιτήματά μας, το καταθέτω για τα πρακτικά, περιεχόταν στα αιτήματά μας να εξεταστεί ο εμπεγμός τους εργαζομένους και το παιχνίδι στην πλάτη των εργαζομένων, που τελικά πάλι απλήρωτοι παρέμειναν. Και τότε ο πολύς κύριος Βενιζέλος είχε έρθει στην Επιτροπή Άμυνας και Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και ξέρετε τι είχε πει? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει εξεταστική επιτροπή διότι θέλει να εξυπηρετήσει την Ελευσίνα. Δηλαδή ποιον? Τον κύριο Ταβουλάρη πάλι. Και του επισημάναμε ότι εμείς δεν θέλουμε κανέναν να εξυπηρετήσουμε. Το δημόσιο συμφέρον μας ενδιαφέρει και όποιος πράγματι θέλει να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον δεν παρακάμπτει τις διαδικασίες, ούτε χαρίζει τέτοιου ύψους ποσά και μάλιστα από τα ασφαλιστικά ταμεία σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Πού είναι ο κύριος Βενιζέλος τώρα να μας πει? Ποιος εξυπηρετεί τον κύριο Ταβουλάρη? Διότι του επεσήμανε και είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά εκείνης της συνεδρίασης, του επεσήμανε ο κύριος Δρίτσας ότι πολιτική άνοιξη ήταν ο κύριος Ταβουλάρης και απάντησε ο κύριος Βενιζέλος όχι, είναι και άλλες δυνάμεις στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Αυτά έλεγε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια ώρα τα συμφέροντα υπηρετεί. Παρακαλώ. Σε μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε, έχω τελειώσει, καταθέτω στα πρακτικά και το συγκεκριμένο απόσπασμα. Πού είναι να έρθει τώρα ο κύριος Βενιζέλος λοιπόν να μας πει ποιος υπηρετεί ποιον και ποιος κρύβεται πίσω από ποιον? Εν σχέση δε με την τροπολογία που έχετε καταθέσει, κύριε Υπουργέ, εσείς για τις κληρώσεις στο εφετείο Αθηνών, σας θυμίζω ότι με ανάλογο τρόπο καταθέσατε πάλι τροπολογία, ενώ σας είπαμε φέρτε κανονικό νομοσχέδιο να το συζητήσουμε. Το θέσαμε σε ονομαστική ψηφοφορία και δυστυχώς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το ψήφισαν. Αυτές όλες οι μεθοδεύσεις μέσω τροπολογιών, σας το είπαμε ξανά, παραπέμπουν σε ειδικές διαδικασίες αποστέρησης του φυσικού δικαστή και σε στημένες συνθέσεις και δεν πρέπει επουδενή να δημιουργείται ούτε τέτοια σκιά, ούτε τέτοιο ερωτηματικό εν ώψη των πολύ μεγάλων υποθέσεων που ξέρετε ότι θα προσδιοριστούν στο εφετείο Αθηνών από το Σεπτέμβριο και αφορούν υποθέσεις διαφθοράς, διαπλοκής, στις οποίες εμπλέκονται και κυβερνητικά πρόσωπα σχετιζόμενα με την σημερινή κυβέρνηση και επιχειρηματίες εμπλεκόμενοι με τη σημερινή κυβέρνηση. Έχετε και με τα κλείσει, κόμματά σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς. Θα μπαίνουμε για λίγο στη δευτερολογία.